Να δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για να πάμε στα ανόγια, καθώς έχουμε ένα θέμα εκεί, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται. Και η αλήθεια είναι πως μας είχε απασχολήσει και δημοσιογραφικά μέσα την εκπομπή και πέρυσι. Αναφέρομαι τώρα στα περίφημα οχήματα εκτός δρόμου, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σύμφωνα και με τον ίδιο τον Δήμαρχο Ανογίων, τον κύριο Κεφαλογιάννη, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι η περίφημη εκτός δρόμου οδήγηση. Κάποια μηχανοκίνητα οχήματα παρατηρούνται και στα μικρά και στα μεγάλα οροπέδια του Ψιλορίτη και προκαλούν μία περιβαλλοντική καταστροφή. Αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του Ψιλορίτη, του μικρού και του μεγάλου οροπεδίου. Θέλω να πάμε στον κύριο Μανώλη Βρέντζο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Ανογίων. Αντιδήμαρχε, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε πρώτη φάση λίγο να επιβεβαιώσουμε το φαινόμενο. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυτά τα οχήματα τα οποία ανεβαίνουν για τους δικούς τους λόγους, για τη δική τους ευχαρίστηση οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες, εκεί στα μικρά και μεγάλα οροπέδια του Ψιλορίτη, προκαλώντας σημαντικά και σοβαρά προβλήματα. Καταρχάς, συγχαρητήρια που αναδεικνύεται αυτό το ευαίσθητο θέμα, περιβαλλοντικά και γενικά. Αυτές οι ενέργειες είναι τόσο καταστροφικές που από όπου γίνει αυτό το drift, δεν ξέρω πώς λέγεται, καταστρέφει την ευρύδα, ο κρόκος και χρειάζεται 5 χρόνια μετά, τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν πει και οι ειδικοί, για να ξαναυπάρξει ζωή εκεί. Και πέρσι και φέτος, όταν έχει πολύ κόσμο στο χωριό, και εμείς ήδη κάνουμε περιπολίες, οι δημοτικοί συμβούλοι, όλοι οι χωριανοί, για να προστατέψουμε τα οροπέδια και τα λακιά που λέμε εμείς. Ο Ψιλορίτης δεν έχει πολλά λακιά και οροπέδια, έχει λίγα και οφείλουμε να τα προστατέψουμε. Και αυτό πρέπει και μέσα στην εκπομπή σας και με τα social media τώρα να το καταλάβουν όλοι. Να προστατέψουν το περιβάλλον και να μην γίνουν τέτοιες ενέργειες. Τι έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες? Δεν είναι μόνο τις τελευταίες μέρες, είναι μια μόδα εντός εισαγωγικών που ήταν και πέρσι και πρόπερσι. Όσοι έχουν αυτοκίνητα υπερυψωμένα ή γουρούνες όπως τώρα που έγινε, ανεβαίνουν και έχουν καπρίτσιο, στο βλέπουν σαν σπορ, δεν ξέρω πώς το βλέπουν και καταστρέφουν το περιβάλλον. Υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι, από όσο ξέρω, σε άλλα μέρη στην Κρήτη που μπορούν να κάνουν εκτός δρόμου οδήγηση, να μπορούν να κάνουν το άτοιμα, δεν ξέρω τι είναι. Εμείς έχουμε ενημερώσει και την αστυνομία και το δασταρχείο να ληφθούν μέτρα για να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο, διότι δεν θέλουμε και οι χτινοτρόφοι μας πάνω που ζουν στη φύση, να πούνε και σέβονται τη φύση, να έρθουν μάρτυρες σε ένα τέτοιο σημείο. Απλά υποθέτω, Αντιδήμαρχε, ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο. Όχι, δεν έχει, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχει βεβαιωθεί ποιος είναι, δεν υπάρχουν ούτε καν τίποτα στο βουνό. Εμείς τώρα προσπαθούμε να το καταλάβουν όλοι και όσοι δεν το έχουν καταλάβει πόσο καταστροφικό είναι αυτό το πράγμα, πόσο επιβλαβές είναι στο περιβάλλον και να το σταματήσουν. Έχουμε κάνει, όπως σας είπα, έχουμε επιθυμηθεί και στο δασαρχείο και στην αστυνομία να γίνονται και περιπολίες, ας πούμε, για να σταματήσει αυτό το πράγμα, ειδικά όταν είναι πολύ κόσμο στο βουνό. Αλλά πρέπει να το καταλάβουν και ο καθένας ξεχωριστά, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Με την υποστελέχωση και στο δασαρχείο και στην αστυνομία, βέβαια, εκεί στην ενδοχώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει να κάνει με τη σωστή νοοτροπία που θα πρέπει να διαμορφωθεί και με αυτή την ατομική ενσυναίσθηση σε πολλές περιπτώσεις στο πώς καταλαβαίνει κάποιος την σχέση μας με το περιβάλλον. Και πολύ καλά κάνετε που το αναφέρετε. Ακριβώς. Δεν είναι ανογιανοί αυτοί που ανεβαίνουν, δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, είναι κάποιοι που έρχονται να περάσουν κάποιες ώρες και ανεβαίνουν πάνω στα ορεινά. Ελπίζω και όσοι είναι και αυτοί που είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τη σημασία του πράγματος. Και θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι δεν το έχουν καταλάβει. Και γι' αυτό προσπαθούμε και μέσα από τα social media και τώρα την εκπομπή. Να κινητοποιήσετε τον κόσμο. Ακριβώς. Να μην φτάσουμε σε άλλη ενέργεια. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μας. Και τελευταίο, να το καταλάβουν όλοι ότι και το βουνό και η φύση ήταν και πριν από εμάς και εκατομμύρια χρόνια και θα είναι και μετά από εμάς. Ακριβώς. Οπότε να προσπαθήσουμε να αφήσουμε το θετικό πρόσημο πριν φύγουμε και όχι το αρνητικό. Και ξέρετε, όταν δεν σέβεσαι τη φύση και το περιβάλλον, κάποια στιγμή γυρίζει μπούμεραγκ που λένε και σε εκδικείται. Ακριβώς. Μπροστά μας θα τα βρούμε. Ακριβώς. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βρέντζο. Λοιπόν,